αφορούν για το νησί μας. Είναι μια πρωτοβουλία που πήραμε οι νέοι άνθρωποι της παράταξης κίνημα πολιτών ΚΟ, με πρωτοβουλία του τοπικού συμβουλίου της πόλης ΚΟ, να καλέσουμε τους ανθρώπους που ουσιαστικά συζητάμε μαζί τους καθημερινά, τους ανθρώπους που έχουμε κοινές αφετηρίες, κοινές παραστάσεις από τη μέχρι τώρα πορεία του καθενός μας, για να μπορέσουμε να συζητήσουμε πώς εμείς οι ίδιοι, εμείς οι νέοι άνθρωποι που ζούμε σε αυτό το νησί, σε αυτό το ευλογημένο νησί όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος μας και ενδεχόμενα ποιες ευθύνες θα πρέπει να αναλάβει ο καθένας από εμάς για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε μελλοντικά την εξέλιξη του νησιού μας. Βρισκόμαστε ως νέοι άνθρωποι, όπως όλοι γνωρίζετε, δεν θέλω να λέω τα ίδια, σε μια δύσκολη συγκυρία. Είναι πολύ δύσκολο για όλους μας. Ευκαιρίες που περιμέναμε δεν μας δίνονται. Η κρίση που μας έχει χτυπήσει όλους και έχει χτυπήσει και τις οικογένειές μας κάνει τα πράγματα πολύ δυσκολότερα. Πολλοί από εμάς σκέφτονται ενδεχομένως και να αφήσουν τον τόπο που γεννήθηκαν ή να μην επιστρέψουν. Έχουμε οι περισσότεροι από εμάς σπουδές στην πλάτη μας. Και αυτό που μας ενώνει είναι η ΚΟΣ. Είναι ένα νησί το οποίο στα επόμενα 5 χρόνια, αλλά και μελλοντικά, πρέπει οι ευθύνες που το αφορούν και η διακυβέρνηση του Δήμου να περάσει στα χέρια της νέας γενιάς και όλοι μαζί να προσπαθήσουμε και να συνδιαμορφώσουμε τους άξονες εκείνους που θα δώσουν τις κατευθύνσεις που απαιτείται για να προχωρήσουμε στο μέλλον. Δεν θέλω να σας κουράσω πολύ, οι εισηγήσεις μας θα είναι σύντομες. Αυτό που θέλουμε είναι να ακούσουμε εσάς, τις ιδέες σας, τις προτάσεις σας, το πώς μπορούμε να δουλέψουμε και πάνω απ' όλα το ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος μας στην διακυβέρνηση του Δήμου και της ΚΟ. Θα δώσω το λόγο στο Γιώργο το Θεοφιλίδη, ο οποίος θα αναλύσει κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν και κάποιες προτάσεις που έχουμε και αφορούν την αναζωογόνηση του νησιού τόσο σε οικονομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο υποδομών. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η Διονυσία Ιτελή και θα κλείσουμε με την τοποθέτηση της Νίλουφερ Τλέ. Γιώργο, έχεις το λόγο.